Οι εικόνες από τον προαύλιο χώρο του 14ου Δημοτικού Σχολείου είναι σημερινές. Οι διακοπές του Πάσχα για τους μαθητές ξεκίνησαν, όμως όπως συμβαίνει συνήθως, τα παιδιά εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις αυλές των σχολείων για να παίζουν. Πριν λίγες μέρες, σε αυτό το χώρο κατέρευσε στέγαστρο κάτω από το οποίο βρίσκονται οι βρύσες από τις οποίες πίνουν νερό οι μικροί μαθητές. Θα μπορούσε να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή. Για καλή τύχη όλων, συνέβη πιθανότατα βραδινές ώρες και κανείς δεν βρισκόταν στο σημείο. Το επόμενο πρωί οι δάσκαλοι αντίκρισαν το στέγαστρο κατά γης. Το στέγαστρο δεν ήταν παλιό. Είχε κατασκευαστεί πριν 11 χρόνια περίπου και δεν φαινόταν να έχει κάποιο πρόβλημα. Τέτοιο που κάποιος, χωρίς να έχει εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις, να μπορούσε να το καταλάβει. Σε κακοτεχνία αποδίδει την υποχώρηση του στεγάστρου ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βασίλης Σακελαρίου και τονίζει ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση κακοτεχνίας σε σχολεία της Λάρισας. Δεν είχε παρατηρηθεί κάτι σχετικό που να δημιουργεί πρόβλημα, απλά ήταν μια κακοτεχνία και βέβαια δεν είναι η μοναδική. Όπως ξέρετε, όλα τα δημόσια έργα παρουσιάζουν προβλήματα και ειδικά τα σχολεία δεν μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση. Θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τα σχολεία, γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί εύκολα να δημιουργήσει προβλήματα, ατυχήματα στα παιδιά. Θα κάνουμε οπωσδήποτε συστάσεις στους διευθυντές να κάνουν ένα γενικό έλεγχο στα σχολεία τους, να δουν αν υπάρχουν κακοτεχνίες ή άλλα προβλήματα στα κτίρια τους. Είναι υπεύθυνοι οι διευθυντές να τα ελέγχουν όλα αυτά? Είναι υπεύθυνοι, αλλά πολλά από αυτά τα έργα όμως θα πρέπει να έχουν τεχνικές γνώσεις για να είναι σε θέση να τα ελέγξουν. Τα καλοκαίρια που τα σχολεία είναι κλειστά, θα πρέπει οι Δήμοι να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους, υποστηρίζει ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα πρέπει αυτό να γίνει σε συνεργασία με το Δήμο Λάρισας, με τους αρμόδιους ΟΤΑ, να στείλουν μηχανικούς για να ελέγξουν την ποιότητα των κτηρίων αυτών, των οποίων παραλαμβάνουν οι διευθυντές. Το τμήμα του στεγάστρου που υποχώρησε αφαιρέθηκε την ίδια μέρα από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων, η οποία προχώρησε και σε εργασίες για την πρόσθετη στήριξη του υπόλοιπου μέρους του στεγάστρου.